Όχι βέβαια, ούτε εγώ το Κρίσιο Παπαγιανόπουλο έχουν παραιτηθεί. Όχι βέβαια. Η ομάδα, εγώ σήμερα έμαθα, δεν ήξερα για ποιο λόγο πήγα στο πρωτοδικείο. Νόμιζα ότι κάτι θα είχε γίνει. Και πήγαμε, ζητήσαμε από τον πρόεδρο, μας ενημέρωσε και ζητήσαμε την Τρίτη να παρευρεθούμε με τον δικηγόρο μου εκεί και εγώ και ο κ. Παπαγιανόπουλος να δούμε τι γίνεται. Ο κ. Πιέτρες πρέπει να σταματήσει να αποφασίζει και να διατάζει σχετικά με την ομάδα της Κορίνθου, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου, αναλύοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και άλλα μέλη ουδέποτε παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά η ομάδα κατέληξε στο πρωτοδικείο. Αυτός δεν έχω δει κάτι. Μόνο ότι γραπτό ήταν την παρέτηση σήμερα κιόλας του Βασίλη του Κουρούπη. Κανένας άλλο δεν έχω δει παρέτηση γραπτό. Θεωρώ δηλαδή ότι ο πρόεδρος, αν ήξερε από διοίκηση, γιατί δεν ξέρει προφανώς, έχει κακούς συμβούλους, θα έπρεπε να μας συγκαλέσει εγγράφος σε συμβούλιο όσοι υπάρχουμε, και αν δεν πηγαίναμε εγγράφος, τότε να πήγαινε την ομάδα στο πρωτοδικείο και να έλεγε δεν έχω συμβούλιο. Δεν έκανε αυτή την κίνηση, ούτε μας κάλεσε εγγράφος, ούτε με κανένα άλλο τρόπο να μας ενημερώσει που να φαίνεται και να κάνουμε συμβούλιο και να αποφασίσουμε. Αυτός αποφάσισε μόνος του. Αυτός αποφασίζει για όλα με τα δικά μας λεφτά. Γιατί εμείς τι είμαστε. Εγώ έβαλα 70.000 ευρώ. Δεν φαίνομαι πουθενά. Ο Παπαγιανόπουλος έβαλε 75. Ο Κούγιας έβαλε 300. Ο Λευτέρης έχει βάλει κοντά στα 50.000. Εγώ αποχώρησα τον Νοέμβριο του 2023 από την ομάδα ως ταμείας. Γιατί ήμουν ταμείας. Έμεινα στο ΔΣ. Παρέδωσα με όλες μου τις πληρωμές τακτοποιημένες. Παρέδωσα και 96.000 ευρώ επιταγές που ήρθαν από τη Θράκη. Ο πρόεδρος και το ΔΣ που διοικούσε εκείνη τη στιγμή πήραν τα χρήματα αυτά, πήραν και τα εισιτήρια που ήταν πάρα πολλά, πήραν και τις χορηγίες και δεν έχουν δώσει κανένα απολογισμό. Και αφήσαν την ομάδα να πάει στο πρωτοδικείο. Και πάνω σε αυτό το θέμα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Εγώ ως αντιπεριφερειάρχης μεσολάβησα και έκανα ένα μεγάλο αγώνα στο αντιπεριφερειακό αθλητισμό να φέρω 360.000 ευρώ από την περιφέρεια να φτιάξουμε το γήπεδο του συγγυσμού που είναι η έδρα της Μπάρτσης. Γιατί εμείς, να ξέρει και κάτι ο κόσμος, αγοράσαμε την Μπάρτσα, παιδιά. Την πληρώσαμε την Μπάρτσα. Και το μόνο που είχε σαν προσιακό στοιχείο ήταν το γήπεδο του συγγυσμού. Το πληρώσαμε. Δεν μας έδωσε κανείς την Μπάρτσα δώρο, την πληρώσαμε, την αγοράσαμε. Και εγώ και ο κ. Κούγιας και ο κ. Φρίγκελης και ο κ. Παπαγιανόπουλος και ο κ. Πιέτρες. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό είπα να κάνει μία έδρα η Κόρινθος, είπαμε μάλλον να κάνουμε μία έδρα και εγώ σαν περιφερειάρχης μεσολάβησα να φέρουμε 360.000 να φτιάξουμε την έδρα μας. Πληρώσαμε 70.000 ευρώ γιατί εμείς αγοράσαμε την ομάδα, το ξαναλέω, αγοράσαμε την ομάδα. Και ξαφνικά ενώ υπάρχει μία σοβαρή διοίκηση βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι εδώ η ομάδα βρέθηκε στο πρωτοδικείο. Για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει. Το ότι εγώ ζήτησα αναβολή για να ενημερωθώ είναι κακό, γιατί ακούω τον πρόεδρο που λέει ότι ξέρεις ο κύριος Πιέτρης, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Κούγιας φταίει και διαλύθηκε η ομάδα. Αυτοί διαλύσαν την ομάδα. Είμαι στην ομάδα και υπάρχει μέλλον για την Κόρινθο και είπα θα συνεχίσει. Και πάλι αν υπάρχει ομάδα θα βοηθήσω και θα είμαι εκεί από όποια θέση χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή είμαι στο ΔΣ και θα συνεχίσω αν με ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση να είμαι στο ΔΣ άμα θέλει ο κόσμος. Από τον κόσμο ξέρετε, ξέρετε από μένα. Η ειδική αναφορά από τον κύριο Οικονόμου έγινε και στο γήπεδο του συνοικισμού. Βέβαια. Εγώ δεν υπόγραψα να παρακολουθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν έχετε υπογράψει. Δεν έχω υπογράψει. Θεωρώ ότι το γήπεδο του συνοικισμού πρέπει να φτιαχτεί. Θεωρώ ότι το ΔΣ της Κορίνθου πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα κάνω έδρα το συνοικισμό και θα έχω το συνοικισμό ή θα παίζω στο στάδιο. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο. Εντάξει. Μας διαβεβαίωσε ο Νίκος Σταυρέλης ότι θα βοηθήσει την ομάδα να φτιάξει και δεύτερο γήπεδο, γιατί αν έχουμε χόρτο πρέπει να έχουμε και ένα δεύτερο γήπεδο και θα μας παραδώσει το στάδιο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει στο γήπεδο του, συνοικισμού να παίζει ο Κύψος, να παίζουν άλλες ομάδες αφού εμείς έχουμε γήπεδο, μα τους στέλνουμε στο Λέχιο. Είναι αμαρτία αυτό. Εντάξει, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά να το αποφασίσει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι ο Πιέτρης που είναι πρόεδρος και αποφασίζει και διατάζει να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να μας ρωτάει εμάς. Αυτό δεν το επιτρέπω εγώ. Και δεν θα υπογράψω. Αν απόφαση όλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος να έρθει να μιλήσει με όλους μας, όχι με τον κύριο Πιέτρη, εγώ ήμουν πάντα μαζί του και θα είμαι. Δεν πουλάει και δούλεψε το γήπεδο να για να πείσω τον Δήμαρχο. Τον αγάπαγα τον Δήμαρχο, ήμουν μαζί του και θα είμαι πάντα. Αυτό έχω να πω εγώ. Ακόμα, ο κύριος Οικονόμου έκανε ειδική αναφορά και στους φίλους της ομάδας και σε ενέργειες που έγιναν προκειμένου να επιστρέψουν στις κερκίδες του ΔΑΚ. Βέβαια έχει αγωνία. Εμείς, να μην το πω τώρα δημόσια, φτιάξαμε τον κόσμο και ήρθε στο γήπεδο. Αυτή είναι η βάση. Ο κόσμος είναι. Εγώ σήμερα είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος ταμείας, αύριο δεν είμαι. Ο κόσμος είναι η βάση. Είχαμε τη δυνατότητα ένα αξιόλογο πρόεδρο, τον Αλέξη τον Κούγια, με τα περίεργά του, χρόνια έμπειρος σε πολλά πράγματα και μας έφερε παίχτες που εμείς δεν τους ξέραμε.
Βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά αυτός, βοηθήσαμε κι εμείς και βγήκαμε στην γάμα κατηγορία από την πρώτη χρονιά. Στην δεύτερη χρονιά, και εκεί εγώ διαφώνησα και έφυγα από ταμείες, δεν συμφωνούσα με τον προπονητή. Θεωρούσα ότι ο προπονητής ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έντιμο προπονητή, αλλά δεν μπορούσε να προπονήσει τους παίκτες που είχαμε γιατί ήταν παιχταράδες. Και διαφώνησα. Διαφώνησα και ένα λόγο για τον τερματοφύλακα, το λέω δημόσια, που έχει μια σχέση με την κόρη μου, γιατί δεν παίζει, γιατί θεωρούσα εγώ ως και τερματοφύλακας και έμπειρος από αθλητικά, δεν φτιάχνω κουραμπιέδες και με τα μακάρονα. Είμαι χρόνια στο γήπεδο. Εντάξει, άλλοι ήρθαν εχθές στο γήπεδο. Εγώ είμαι χρόνια στο γήπεδο, έχω παίξει και μπάλα. Έχω τώρα στη φανέλα. Εντάξει, θεώρησα ότι αυτός ο τερματοφύλακας πρέπει να παίζει και επειδή τον διώξανε και αυτόν. Και έτσι αποχώρησα από ταμείας, ήμουν δίπλα στην ομάδα, έφτασε τώρα που τσακώθηκε ο Πιέτρης με τον Κούγια. Και του λέω: Γιώργο, προχώρα, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω να μην χαθεί η ομάδα.